περιμένουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση κατά το διάστημα των εορτών, ειδικά την παραμονή των Χριστουγέννων, κατά την αύξηση και κατά την αναχώρηση, ομοίως και την Πρωτοχρονιά. Γι' αυτό το λόγο, όλο το προσωπικό της Στοχείας Καστοριάς και όχι μόνο, αλλά σύσσωμη η Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς, θα κινείται σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο με σκοπό να διαμορφώσει συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας και μετακίνηση των πολιτών. Σκοπός μας είναι με την παρουσία μας αυτή να αποτρέψουμε τους φίλους μας οδηγούς από τη δημιουργία παραβάσεων και να είμαστε δίπλα τους άμεσα όταν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Στόχος μας είναι βέβαια μετά τις γιορτές, τον απολογισμό τον οποίο θα κάνουμε, όλοι όσοι ξεκίνησαν να πάνε κάπου να έχουν γυρίσει υγιείς και αντιμελείς. Και για τον λόγο αυτό βέβαια θα ήθελα να παρακαλέσω, αν μου επιτρέπετε, τους φίλους μας οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, να αποφεύγουν τις υπερβολικές ταχύτητες, την παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής, να αποφεύγουν τη χρήση του κινητού, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι μία από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Σε καμιά μα καμιά περίπτωση δεν οδηγούμε υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Είναι ότι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε και στον εαυτό μας και στον εαυτό μας και στους υπόλοιπους που χρησιμοποιούν τον δρόμο. Γενικώς θα παρακαλέσω να τη δούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και να ακούμε τις υποδείξεις των χρόνων. Πότε ξεκινάνε τα μέτρα και μέχρι πότε θα ολοκληρωθούν? Τα μέτρα έχουν ξεκινήσει και θα ενταθούν βέβαια ανάλογα την κίνηση των οχημάτων και των επισκεπτών των οποίων θα έχουμε. Πέρα από τους δρόμους που προηγουμένως έχουμε και πεζούς στροφονόμους μέσα στην πόλη μας για να διευκολύνουμε την κίνηση των συμπολιτών μας και εδώ μέσα, να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι γιορτές, να περάσουν οι γιορτές. Τα πρόστιμα θα είναι αυξημένα στους παραβάτες, κύριε Διευθυντά? Εμείς δεν έχουμε σαν στόχο αυτές τις μέρες να επιβάλλουμε πρόστιμα. Σκοπός μας είναι με την παρουσία μας να είμαστε δίπλα στον πολίτη, να τους αποτρέπουμε να κάνουν παραβάσεις όπως είπα και να είμαστε δίπλα τους άμεσα όταν και εφόσον μας χρειαστούν. Να τους παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια. Εάν όμως χρειαστεί, με τα λύπη μας θα κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι. Δεν πρόκειται να ευχαριστούμε σε κανένα εάν τον καταλάβουμε να είναι πιωμένος. Αυτό να γίνει κατανοητό, θα είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί και που πρέπει να είμαστε. Τα Ραγκουσιάρια, επειδή είναι η πρώτη χρονιά την οποία βρίσκομαι και εγώ εδώ πέρα και θα πω τι ακριβώς συμβαίνει, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για την περιοχή μας. Εμείς προσωπικά, σαν αστυνομία, ευχόμαστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους επισκέπτες. Οφείλουμε και θέλουμε να είμαστε δίπλα σε όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος θα έρθει εδώ πέρα. Και οφείλουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να πραγματοποιηθούν ομαλά όλες αυτές οι εκδηλώσεις και να περάσουν όλοι όσο γίνεται καλύτερα. Παράλληλα όμως, οφείλουμε σαν αστυνομία και να ξέρετε ότι υπάρχει ειδικό σχεδιασμός με αυξημένη παρουσία όλο το 24ωρο τις μέρες τις οποίες πρέπει και εφόσον χρειαστεί και όταν χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, η επέμβασή μας να είναι άμεση και άκρως αποτελεσματική. Η αστυνομία και αυτές τις μέρες θα δουλεύει όλο το 24ωρο.